Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, με λύπη μου, πολύ μεγάλη λύπη, θέλω να πω ότι γίνομαι κι εγώ συμμετέχοντας σε αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται για πολλωστή φορά. Επαναλαμβάνεται το έγκλημα του κατεπήγοντος και των διαδικασιών που ευτελίζουν το ελληνικό κοινοβούλιο, και κανονικά όλη η αντιπολίτευση θα έπρεπε να έχει αποχωρήσει και να μην νομιμοποιήσει αυτές τις διαδικασίες, για να μην πω και αξιοπρεπείς συνάδελφοι από τη συμπολίτευση. Θα έπρεπε να έχουν αποχωρήσει, διότι για πολλωστή φορά τα δύο τουλάχιστον τελευταία χρόνια που έχουμε εμείς κοινοβουλευτική εμπειρία ζούμε αυτό το καταναγκασμό. Ένα καταναγκασμό να μας δίνεται 800 σελίδες στις 2 παρά 20 τα ξημερώματα και να πρέπει σήμερα να τοποθετηθούμε συγκεκριμένα σε διατάξεις και σε εξειδικεύσεις των διατάξεων αυτών. Είναι απαράδεκτο, και ξέρετε ότι όλη αυτή η διαδικασία που είναι κατά τη γνώμη μου κοινοβουλευτική δικτατορία, και το λέω με πόνο ψυχής, διότι άλλοι ωφελούνται με αυτές τις διαδικασίες και δείχνω με το δάχτυλό μου ποια πλευρά ωφελείται που είναι απούσα αυτή τη στιγμή, διότι έξω αυτή είναι η προπαγάνδα κατά του πολιτικού συστήματος, κατά του κοινοβουλίου, το οποίο το απαξιώνει η κυβέρνηση καθημερινά με τις πράξεις της. Επομένως, όλοι εμείς είμαστε συμμέτοχοι, δυστυχώς, σε αυτή τη διαδικασία, εφόσον την νομιμοποιούμε. Ομολογώ όμως, λοιπόν, ότι ο σχεδιασμός, ο επιτελικός σχεδιασμός της κυβέρνησης και τα επικοινωνιακά κέντρα του Μαξίμου και της Συγκρού, υπό το άγρυπνο βλέμμα των δανειστών της κυρίας Μέρκελ, αλλά και με την αμέριστη στήριξή της και όλου του παγκόσμιου κατεστημένου, είναι ένας σχεδιασμός διαβολικός, διότι αποθεώνει την πολιτική υποκρισία, αφού η πολιτική αντιπαράθεση δεν γίνεται σε ευθεία βάση. Δεν έχει μπέσα η κυβέρνηση. Αν είχε μπέσα η κυβέρνηση, δεν θα μετέθετε την ημερομηνία των ευρωεκλογών για μία εβδομάδα, δεν θα έδινε το ψίχουλο του επιδόματος στις 9 Μαΐου, 9 μέρες πριν από τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αν έχετε μέσα, γιατί δεν το δίνετε μετά τις 25 Μαΐου το επίδομα? Δώστε το μετά τις 25 Μαΐου για να πείσετε ότι έχετε την καλή πρόθεση και διάθεση να ενισχύσετε ειλικρινά τον ελληνικό λαό από τις ακόμα πιο ισοπεδωτικό για την ελληνική κοινωνία. Ούτε βεβαίως θα φέρνετε με τις διαδικασίες του επίγοντος αυτά τα νομοσχέδια. Και για να μπω σε 2-3 θέματα που έχουν σχέση με το πολυνομοσχέδιο, ό,τι πρόλαβα να διαβάσω στον τομέα της ναυτιλίας που με αφορά άμεσα. Πρώτον, επιχειρείται πάλι η σύσταση της ρυθμιστικής αρχής λιμένων. Μια ρυθμιστική αρχή η οποία δεν πέρασε με το νομοσχέδιο το περσινό, που έγινε νόμος 4150 επί Υπουργείας του κυρίου Μουσουρούλη, και έρχεται πάλι σήμερα προφανώς διότι στοχεύει στην ταχύτερη εκποίηση, ιδιωτικοποίηση των λιμανιών της χώρας, με πρώτο το λιμάνι του Πειραιά, του οποίου η απόλυτη ιδιωτικοποίηση, παρά τις αντιδράσεις όλων των φορέων, έχει δρομολογηθεί. Όμως, και το ξέρετε πολύ καλά, σε ολόκληρη την Ευρώπη το 94% των λιμανιών βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο. Και όσα ιδιωτικοποιήθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία, σήμερα έχουν αποτύχει και βρίσκονται σε διαδικασία επανακρατικοποίησης. Με τη ρυθμιστική αρχή λιμένων δημιουργείται ένα νέο δημόσιο φορέα, την ίδια στιγμή που καταργείται στο όνομα του υπερδιωγγωμένου δημοσίου, καταργείται και συγχωνεύεται οργανισμούς και οδηγείται χιλιάδες εργαζόμενους σε απόλυση. Αν είχε νόημα αυτή η ρυθμιστική αρχή λιμένων, θα ήταν μόνο ως ανεξάρτητη αρχή, διότι σήμερα στο Υπουργείο υπάρχει η Γενική Διεύθυνση Λιμένων, η οποία μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνει πολύ σωστά τη δουλειά της σε σχέση με την εποπτεία και διαχείριση των λιμένων. Δεύτερο ζήτημα. Επιχειρείται με ένα άρθρο στο οποίο κανένας δεν έχει αναφερθεί, γιατί πώς να το πάρουν είδηση, ακόμα και οι ίδιοι το πήραν είδηση σήμερα τα ξημερώματα, οι ναυτεργάτες, μιλάω για τις ναυτεργάτες, επιχειρείται η κατάργηση
των συλλογικών συμβάσεων των αυτεργατών με το επιχείρημα της αντικατάστασης της συλλογικής σύμβασης από τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Στόχος προφανής η μείωση των αμοιβών των αυτεργατών, αφού θα αποδυναμωθεί η ενιαία συνδικαλιστική έκφρασή τους και ο κατακερματισμός του ενιαίου συνδικάτου, της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών. Προσδοκάται μέσα από αυτή τη διαδικασία να μειώσετε τις αμοιβές οι οποίες υπάρχουν στην σημερινή συλλογική σύμβαση. Και είναι απορίας άξεων πραγματικά ότι ενώ συζητάμε, και το ξέρει ο κύριος Βλάχος σαν πρόεδρος της Επιτροπής, την προηγούμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, γιατί δεν φέρνει ο Υπουργός αυτές τις διατάξεις στην κανονική διαδικασία και τις φέρνει σήμερα νύχτα, αυτές τις δύο διατάξεις και μία άλλη ακόμα για την ακτοπλοεία, όπου δεν έχουμε πολύ καταλάβει πού πάει ακριβώς η ιστορία, διότι είναι 3-4 αντικαταστάσεις άρθρων του 29-32 του 2001, όπου εκείνο που φαίνεται ευθύς εξ αρχής είναι η απελευθέρωση τιμής του εισιτηρίου και η διεύρυνση της χειμερινής επιθεώρησης. Αυτά τα δύο διαφαίνονται μέσα από τη επιχειρούμενη τροποποίηση του 29-32. Γι' αυτό ζητάμε, και το ζητάμε και από τον Υπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος ήταν προηγουμένως εκεί και τώρα λείπει, να αποσύρει αυτά τα άρθρα, ιδιαίτερα το άρθρο που αφαιρά την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων των αυτεργατών, και να τα βάλει, να τα θέσει στην κανονική διαδικασία την τρίτη η ολομέλεια του νομοσχεδίου του Υπουργείου και να τα θέσει εκεί. Ωραία. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.